Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για ισχυρό ΚΚΕ παντού, που μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, θα πρέπει μέχρι τις εκλογές να φτάσει σε κάθε γωνιά του Δήμου Λαμιαίων, σε κάθε γωνιά της Φιότιδας. Το κάλεσμα για ανασύνταξη της εργατικής τάξης, για στήριξη των ταξικών δυνάμεων που μάχονται σε κάθε μετερίζη, θα πρέπει να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σπίτι λαϊκής εργατικής οικογένειας. Να γίνει ζήτημα του εργαζόμενου λαού της περιοχής η ενίσχυση του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης σε όλες τις κάλπες. Να δυναμώσει ο αγώνας για την προστασία των λαϊκών συμφερόντων και την επανάκτηση όσων χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Να γεννηθεί ξανά η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, εκεί όπου οι ψεύτικες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σκόρπισαν απογοήτευση και μυρολατρία. Η παρουσία και η δράση του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης σε όλη την πορεία τους, αλλά ιδιαίτερα τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων, η σταθερότητα των θέσεών τους θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο μπροστά στην κάλπη. Κριτήριο θα πρέπει να αποτελέσουν και τα βάσανα που βιώνει ο εργαζόμενος λαός, όπως βέβαια και το ποιος πάλεψε για την ανακούφισή τους, ποιος τους πρόσθεσε νέα βάσανα, ποιος τους ξεγέλασε με υποσχέσεις, ποιος συνεχίζει τα παχιά λόγια. Ο λαός της Λαμίας και της Φιότιδας θα πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια, να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Εμείς, οι υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης για το Δήμο Λαμιαίων, απευθύνουμε κάλεσμα στον εργαζόμενο λαό της περιοχής να μας δώσει τη δύναμη να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα συμφέροντα των πολλών. Να συνεχίσουμε τον αγώνα που έδωσαν με ανιδιοτέλεια όσοι ανέλαβαν τη χρέωση να υπηρετήσουν τον λαό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Λαμιαίων, στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, αναδείχθηκαν ως η μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση. Ανέδειξαν τις πραγματικές αιτίες που έφεραν φτώχεια και εξαθλίωση. Αποκάλυψαν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ντόπιων υποτακτικών τους. Κατήγγειλαν τον συμβιβασμό των εκάστοτε δημοτικών αρχών και της πλειονότητας των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τις επιταγές των μνημονίων και τον πλήρη αναγκαλισμό τους με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και μονοπόλια. Η λαϊκή συσπήρωση Λαμιαίων ήταν αυτή που πρωτοστάτησε ενάντια στη μετατροπή του φορέα διαχείρισης των αποβλήτων στερεάς Ελλάδας σε ανώνυμη εταιρεία. Η λαϊκή συσπήρωση αγωνίστηκε στον πλευρό των συμβασιούχων στην καθαριότητα που ο σημερινός δήμαρχος απέλυσε, φέρνοντας ακόμη και τα μάτια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και έβαλε στη θέση τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους από εργολάβο. Η λαϊκή συσπήρωση ήταν αυτή που διεκδίκησε αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχιό, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα θεωρεί επιλέξιμα για χρηματοδότηση, καθώς δεν υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Διεκδικούσε και συνεχίσει να διεκδικεί έργα υποδομής στον αγροτικό τομέα που θα ανακουφίσουν τους μικρομεσαίους αγρότες, που πλήττονται από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τα ντόπια χαράτσια. Πρωτοστάτησε στην ανάδειξη των προβλημάτων και της εξαθλίωσης που βιώνει ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Στην υπεράσπιση των λαϊκών οικοκυριών που βρέθηκαν αντιμέτωπα με την διακοπή της ηλεκτροδότησης του νερού με τον πληστηριασμό του σπιτιού τους. Διεκδίκησε μείωση δημοτικών τελών για την καθαριότητα, την ίδρυυση, τη μείωση των τελών στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, την απάλληψη των τελών στους ευρωπολυμπιακούς σταθμούς, το δημοτικό οδείο, τα δικαστικά εργαστήρια. Αντιτάχθηκε στο κλείσιμο και τη συγχώνευση σχολικών μονάδων. Πάλεψε για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των ειδικών σχολείων. Ανέδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κόντρα σε όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις που συσκότιζαν το λαό, αναδεικνύοντας μόνο τη χωροταξική πλευρά των αλλαγών. Ανέδειξε την πλήρη εναρμόνισή της με τις ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Μπήκε μπροστά για την προάσπιση της περιουσίας του λαού, όπως των ιαματικών πηγών, της έκθεσης και των εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Διεκδίκησε την ενοποίηση των κοινωνικών δομών και των δομών πρόνοιας, ώστε να μπορούν να παίζουν τον ρόλο τους και όχι να λειτουργούν συλλογική εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων. Και αυτά αποτελούν ένα μικρό δείγμα της δράσης λαϊκής εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιαίων. Μια δράση που εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Μια δράση που δείχνει τη διαφορετικότητά μας από όλους τους άλλους. Που δείχνει ότι η μόνη μας εξάρτηση είναι ο αγώνας για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών.
Ας δούμε όμως και τους υπόλοιπους διεκδικητές του Δήμου Λαμιαίων, τους δίθεν ανεξάρτητους και ακομμάτιστους. Ο δίθεν ανεξάρτητος σημερινός Δήμαρχος Νίκος Σταυρογιάννης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε μάχη για την στήριξη του πρώην κόμματός του, ενώ διατηρεί κομμάτι του πρώην Πασόκ στο συνδυασμό του και είναι σε άμεση σύνδεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο δίθεν ανεξάρτητος Θήμιος Καραΐσκος, αφού πρώτα έδωσε τη δική του μάχη για να πάρει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίζεται και αυτό σήμερα με ένα διευρυμένο ψηφοδέλτιο που δείχνει δίθεν να νοιάζεται μόνο για τα τοπικά προβλήματα. Και αυτός, όπως και ο κύριος Σταυρογιάννης, αξιοποίησαν το καθεστώς των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και τους κοινοφελούς εργασίας για εγκλωβισμό συνειδήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην αποσάδρωση των εργασιακών σχέσεων, τη σταθερή και μόνιμη εργασία. Αποδέχτηκαν τις περικοπές στη χρηματοδότηση, αλλά και τα παζάρια της Περιφερειακής Αρχής με την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για κονδύλια που κατευθύνθηκαν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με αναβαθμισμένο ρόλο και κάτω από την ομπρέλα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Στασινός φαίνεται να βρίσκει διέξοδο στα αδιέξοδα της οικολογίας. Και βέβαια, η διέξοδος δεν είναι άλλη από την ανοιχτή πλέον στήριξη των πολιτικών που τσακίζουν τον λαό, τις οποίες βέβαια πάντα υπηρετούσε ο συγκεκριμένος χώρος. Επανεμφάνιση στην πολιτική επιχειρεί ο Θωμάς Στάικος, που διεκδικεί και αυτός τον Δήμο Λαμιαίων. Γνωστός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που αποτέλεσε και την Περιφερειάρχης Φθιώτιδας, εφαρμόζοντας και αυτός πιστά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μνημονίων. Και βέβαια, στη διεκδίκηση του Δήμου Λαμιαίων επιστρέφει ο Βασίλης Κυριακάκης, καθώς δεν κατάφερε να ασκήσει τα μνημόνια με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και πότε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πότε με τον Λαφαζάνη, συνεχίζει να αποτελεί ανάχωμα στη ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης. Να αποτελεί τον δούριο ύπο του καπιταλισμού όπου και αν εμπλέκεται, ακόμη και στη συνδικαλιστική του δράση στο νοσοκομείο της Λαμίας. Είναι χαρακτηριστικό επίσης όλων των παραπάνω η προσπάθειά τους να κρατήσουν έξω από τη συζήτηση της προεκλογικής περιόδου τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει η εργατική λαϊκή οικογένεια, να αποκρύψουν τις πραγματικές αιτίες για τα βάσανα που βιώνουμε, να στηρίξουν με νύχια και με δόντια την καπιταλιστική ανάπτυξη. Την ίδια στάση κράτησαν απέναντι στη μεταρρύθμιση του κλεισθένη, στην τοπική διοίκηση. Περιόρισαν τη συζήτηση σε δευτερεύοντα ζητήματα, όπως το εκλογικό σύστημα, και απέκλειψαν την ουσία. Απέκλειψαν ότι ο κλεισθένης αποτελεί συνέχεια του Καλλικράτη. Μετά τη χωροταξική συγκέντρωση του Καλλικράτη, την ασφιχτική δημοσιονομική προσαρμογή του παρατηρητηρίου, ήρθε το νομοσχέδιο του Κλεισθένη για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη διασύνδεση των Δήμων και των Περιφερειών με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να διευκολύνει την παραχώρηση δημοτικής περιουσίας, τα ΣΔΙΤ, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της τοπικής διοίκησης. Και βέβαια, η μεταρρύθμιση στην τοπική διοίκηση στόχευσε στο να επιβάλλει τη λογική της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών. Μια λογική που αποδέχονται όλοι οι άλλοι υποψήφοι και μόνο η λαϊκή συσπήρωση αντιπαλεύει. Ένα μεγάλο κομμάτι πλέον του προϋπολογισμού προέρχεται από τα χαράτσια του λαού που επιβάλλουν οι Δήμοι, χωρίς μάλιστα να αποτελούν μειοψηφία αυτοί που θέλουν την επέκταση της φοροεισπρακτικής λογικής στην τοπική διοίκηση, να αναλάβουν οι Δήμοι ακόμη και την ίσπραξη του ένφια. Επικοινωνιακά και κάτω από τη λογική της καλλιέργειας εντυπώσεων, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του νοσοκομείου της Λαμίας και συνολικότερα τη διάλυση του δημόσιου τομέα υγείας. Με επικοινωνιακούς όρους, συνεχίζουν και σήμερα να παραπλανούν το λαό και να υφαρπάξουν την ψήφο του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η τριπλή εκλογική αναμέτρηση που έρχεται είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Είναι ιδιαίτερα καθοριστική για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας. Την διαμόρφωση του συσχετισμού δυνάμεων. Η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι η μόνη εξέλιξη προς όφελος του λαού. Είναι η μόνη εξέλιξη που δίνει προοπτική για ένα καλύτερο αύριο, που δίνει προοπτική για την καλύτερη οργάνωση της πάλης για την εργατική εξουσία. Και γι' αυτό το κάλεσμα για ισχυρό ΚΚΕ παντού θα πρέπει να φτάσει και παντού. Σας ευχαριστώ πολύ και με την νίκη.